αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, το 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Κατάδυσης. Είναι ένα ευρωπαϊκό συνέδριο, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 8 χρόνια. Αφορά την επιστημονική κατάδυση. Είναι ένας κλάδος ο οποίος καλύπτει διάφορα επιστημονικά πεδία. Είναι ουσιαστικά μια τεχνική η οποία μας βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά μας κάτω από το νερό. Όπως ακριβώς δουλεύει ένας οικολόγος στη στεριά μαζεύοντας δείγματα, συλλέγοντας δεδομένα, όπως ακριβώς ένας αρχαιολόγος κάνει μια ανασκαφή στη στεριά, έτσι ακριβώς μπορεί ο ίδιος επιστήμονας, ένας άλλος επιστήμονας στην ουσία, να δουλέψει υποβρυχίως για να συλλέξει τα δεδομένα του. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα σε αυτό το επίπεδο έχει συνεισφέρει σημαντικά και σε ποια επίπεδα? Βεβαίως, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουμε, κάτω από το νερό κρύβονται αντίστοιχα σημαντικά πράγματα με αυτά που βρίσκονται πάνω από το νερό. Άρα, όμως το υποβρύχιο περιβάλλον είναι πολύ λιγότερο προσβάσιμο σε σχέση με το χερσαίο. Άρα η έρευνα εκεί είναι πολύ, μάλλον έχει ακόμα μεγάλα κενά. Οπότε αυτά τα κενά προσπαθούμε να καλύψουμε. Δύσκολα, αλλά με πολύ προσπάθεια. Το μεγάλο επόμενο στοίχημα ποιο είναι για αυτόν τον τομέα? Το μεγάλο επόμενο στοίχημα, αν μιλάμε για τεχνική, είναι η επέκταση σε μεγαλύτερα βάθη. Είναι επίσης, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάδυση δουλεύει μέχρι τα 100-150 μέτρα περίπου. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε με αυτόνομα οχήματα, δουλεύουμε με υποβρύχια, δουλεύουμε με άλλες τεχνικές που μπορεί να ενέχουν τον άνθρωπο μέσα, δηλαδή ο άνθρωπος να βρίσκεται στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, αλλά μπορεί και όχι. Και το άλλο είναι η κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την αναλογία που υπάρχει στα χερσαία περιβάλλοντα, π.χ. δορυφορική εικόνα. Δεν έχουμε μέσα για να καλύψουμε μεγάλες εκτάσεις με πολύ καλή λεπτομέρεια και πολύ καλή ανάλυση. Πόσο θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στοιχεία από το βυθό για ζητήματα που σχετίζονται όχι μόνο με το βυθό, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή που τα τελευταία χρόνια ταλανίζει? Είναι ένας χώρος αχαρτογράφητος ακόμη τα νερά που θα μπορούσαν να δώσουν ακόμα και λύσεις ή και προτάσεις για την κλιματική αλλαγή? Πολύ σωστά. Είναι όπως το είπατε πάρα πολύ καλά, είναι αχαρτογράφητος χώρος και από την άλλη είναι ο πιο σημαντικός χώρος, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο χώρος στον οποίο μπορούμε να δούμε πολύ απτά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε ακόμα στη στεριά, μπορούμε να τα δούμε πάρα πολύ καθαρά στη θάλασσα. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να προβλέψουμε καταστάσεις. Να προβλέψουμε, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε την αλλαγή των οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα κάτω από το βυθό και μάλιστα τα ρηχά οικοσυστήματα, δηλαδή από 0 έως 30 μέτρα, δεν είναι καθόλου ίδια με αυτό που ήταν πριν από 15 χρόνια, με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Για να μην μιλήσουμε για πιο πίσω. Αλλά η αλλαγή έχει συντελεστεί τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Δηλαδή, οικοσυστήματα τα οποία ήταν σταθερά για χιλιετίες ξαφνικά αλλάζουν και αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει άμεσες επιπτώσεις σε εμάς, σαν καταναλωτές, σαν χρήστες του περιβάλλοντος, σαν οικιστές. Ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή θα επηρεαστεί από αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές επεκτάσεις. Η αλλαγή στα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι δραματική. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που είναι ορατή με γυμνό μάτι. Οποιοςδήποτε έχει εικόνα βυθού την τελευταία 20 χρόνια πριν, για παράδειγμα, και βουτήξει σήμερα στα νερά της Κρήτης και γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, θα δει μια δραματική αλλαγή των βιοκοινωνιών, θα δει ψάρια και είδη τα οποία δεν υπήρχαν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Όλο το οικοσύστημα πλέον έχει αρχίσει και τροπικοποιείται, παίρνει τελείως διαφορετική δομή και λειτουργικό ρόλο. Σας φοβίζει αυτό σαν επιστημονική κοινότητα, ότι μπορεί το προϋπάρχον ενδεχομένως οικοσύστημα να κινδυνεύει? Κοιτάξτε, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πραγματικότητα τα πάντα, το κλίμα μας, ο αέρας που αναπνέουμε, η ποιότητα των τροφών μας, τα πάντα εξαρτώνται από τα ζωντανά οικοσυστήματα και τους ζωντανούς οργανισμούς, τέτοιες δραματικές αλλαγές οπωσδήποτε μας προκαλούν τεράστια ανησυχία, διότι δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί αυτά να εξελιχθούν μελλοντικά. Σαφέστατα πρόκειται για τεράστιες αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούμε με ακρίβεια να εκτιμήσουμε σε τι βαθμό μπορεί να εξελιχθούν με τρόπο που να έχουμε άμεσα προβλήματα που να γίνονται πολύ πιο εύκολα ορατά και κατανοητά σε εμάς. Έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες στα νερά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους? Παρατηρείτε κάτι τέτοιο? Βεβαίως, η άνοδος της θερμοκρασίας είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο από τα επιστημονικά δεδομένα. Γίνεται όλο και πιο έντονο τα τελευταία χρόνια.
Και μάλιστα η Ανατολική Μεσόγειος έχει αναδειχθεί ως μία από τις περιοχές παγκοσμίως η οποία εκφράζει εντονότερα το φαινόμενο αυτό, το οποίο όπως σας είπα το βλέπουμε πλέον και από την αλλαγή των βιοκοινωνιών. Έχουμε τροπικά είδη που εγκαθίστανται, τα οποία αν δεν υπήρχε αυτή η θερμοκρασιακή άνοδος δεν θα μπορούσαν να επιβιώνουν στα νερά μας.